Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, Σία. Φαίνεται ότι συνεχίζει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα η Τουρκία στο πεδίο της Λιβύης, δυστυχώς, και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Είναι σαν να μην υπάρχουν αυτό που λέμε διεθνείς τροχονόμοι. Έχω την εντύπωση ότι το αληθινό πρόβλημα είναι ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια συνομιλία με τον Ερντογάν. Από την Αμερικανική πλευρά δεν μαθαίνουμε τι λέει το τηλεφώνημα. Mm-hmm. Από την Τουρκική πλευρά ο Ερντογάν λέει: τα βρήκαμε σε όλα, συμφωνήσαμε. Και συζητήσαμε και τη Λιβύη. Την άλλη μέρα ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει με τον Σίση. Ο Σίση λέει: με ενθάρρυνε να προχωρήσω στο σχέδιο και χειρίας. Και τα δύο δεν είναι δυνατό. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, ή η Αμερική ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, ή ενθαρρύνει την Αίγυπτο να προχωρήσει στο σχέδιο mm-hmm. και χειρίας. Όσο από την Αμερική υπάρχουν αυτά τα μεικτά μηνύματα, τα αντιφατικά μηνύματα, ο Ερντογάν είναι φανερό ότι βρίσκει χώρο να κάνει ό,τι θέλει. Να σου πω ακόμη ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτομέρεια, αλλά πολύ χαρακτηριστική. Μιλάει με τον Τραμπ, ανακοινώνει ότι τα ξαναβρήκαμε, είμαστε ξανά οι καλύτεροι φίλοι στον κόσμο, και την άλλη μέρα ένας υπάλληλος του Αμερικανικού προξενείου, τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος όμως είναι 30 χρόνια υπάλληλος του Αμερικανικού προξενείου στην Τουρκία, φυλακίζεται για 9 χρόνια. Καταδικάζεται σε 9 χρόνια φυλάκιση για συνεργασία με τρομοκρατική mm-hmm. οργάνωση, με τους γκουλενιστές δηλαδή. Είναι πολύ ενδεικτικό, γιατί αυτά στην Τουρκία δεν γίνονται τυχαία. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Κάτι από αυτή την επικοινωνία, τη γνωστοποίηση του προβλήματος, όχι δεν το ξέρουν οι Αμερικανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επιχειρηθεί σε ένα θεσμικό επίπεδο από τον Ζωσέπ Μπορέλ τη Δευτέρα να ενημερωθεί ο Μάικ Πομπέο για τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσουν οι Ευρωπαίοι να κάνουν είναι να πείσουν τον Πομπέο, ή μάλλον να πιέσουν τον Πομπέο, να τους πει τι επιτέλους θέλετε στη Λιβύη. Mm-hmm. Ποια είναι η πολιτική σας στη Λιβύη, τι επιθυμείτε να γίνει στη Λιβύη. Γιατί όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό δεν το ξεκαθαρίζουν, και η κατάσταση στο έδαφος εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, αλλά και η Τουρκία βρίσκει το διάδρομο κυριολεκτικά να δρά ανεξέλεγκτα. Mm-hmm. Να κάνει αυτά που προηγουμένως λέγατε, αυτά που κάνει να ασκήσει στη Λιβύη. Ο ναύαρχος Γεϊτζή απομακρύνθηκε το προηγούμενο διάστημα από τον Ερντογάν από την κρίσιμη θέση που κατήχε στις ένοπλες δυνάμεις. Πικραμένος λοιπόν, πικραμένος μεν, φαίνεται δε να λέει κάποιες αλήθειες. Και αναφέρεται μετά τη χάραξη της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να τα βρει και με τους Αιγυπτίους. Κάτι που όπως λέει θα είναι ένα πολύ αρνητικό σενάριο για τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή. Mm. Αυτό ίσως αποκαλύπτει εξηγεί μάλλον τον εκνευρισμό που υπάρχει στην Άγκυρα μετά τη συμφωνία. Χωρίς αμφιβολία. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να δούμε και τι γίνεται στα αλήθεια. Υπάρχει μια ομάδα αξιωματικών, στρατιωτικών, υψηλόβαθμων, οι οποίοι είναι κεμαλιστές, προέρχονται δηλαδή mm-hmm. από το κεμαλικό μπλοκ, αλλά έχουν εξελιχθεί σε αυτό που λένε Ευρασιάτες. Μισούν τις ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι η Τουρκία πρέπει να αλλάξει πολιτική, να φύγει από τη Δύση. Πρέπει να βρει στη Ρωσία το βασικό της σύμμαχο και πρέπει να αναπτυχθεί προς Ανατολάς. Αυτή είναι ο πυρήνας των αξιωματικών που έχουν φτιάξει και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι δύο-τρεις ναύαρχοι κυρίως που έχουν αυτές τις ιδέες. Ο Ερντογάν πήρε τις ιδέες τους, έδιωξε τους ίδιους. Mm-hmm. Οπότε αυτοί αισθάνονται τώρα ότι τις ιδέες τους τις έχει υιοθετήσει το κράτος, ο Ερντογάν, και τις έχει κάνει δικές του. Οι ίδιοι είναι στο περιθώριο. Αυτό που λέει ο ναύαρχος είναι η αλήθεια. Δηλαδή για την Τουρκία. Το σύμφωνο Ελλάδας-Ιταλίας είναι ενοχλητικό μόνο κατά το ότι αναγνωρίζει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας στα νησιά και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Κάτι που η Τουρκία το λέει και το ξελέει. Μια συμφωνία με την Αίγυπτο ακυρώνει στην πραγματικότητα το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, αλλά το παιχνίδι αρχίζει πάλι από την αρχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.